Βρήκε, συνδεθήκαμε. Γεια σας κύριε Γεωργουλάκη. Γεια σου Εύαν. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Είστε καλά? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Να πούμε ότι απευθυνθήκαμε στον Εύαν διότι κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά. Αναλύει τα φυσιογνωμικά στοιχεία των προσώπων και βγάζει συμπεράσματα για την προσωπικότητα και όχι μόνο. Θα τον αφήσουμε να μας τα πει ο ίδιος όμως. Έχει ήδη σκιτσάρει τα πρόσωπα των δύο βασικών υποψηφίων. Νίκου Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρογιάννη. Εύαν, σε ακούμε. Καλή σας ημέρα. Έχουμε λοιπόν τους δύο υποψηφίους εδώ πέρα, τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Μαυρογιάννη. Και μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα για τις φυσιογνωμίες τους. Λοιπόν, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, θέλετε να σας πω γενικότερα, πώς θέλετε? Κάνε μας μια εισαγωγή για να καταλάβουμε και τον τρόπο που δουλεύεις και ενδιάμεσα θα ρωτάω. Okay. Λοιπόν, από τη μορφοψυχολογία και τη φυσιογνωμική μπορούμε να καταλάβουμε για ορισμένες τάσεις και προδιαθέσεις της προσωπικότητας του ανθρώπου, βαθύτερες, τις πιο άμεσες, πώς βγαίνουν από τη σκελετική δομή, τις αναλογίες του προσώπου και από τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Το πρόσωπο το χωρίζουμε σε τρεις ζώνες, την ανώτερη, την εγκεφαλική, τη μεσαία που είναι η ζώνη της επικοινωνίας διότι όλοι οι δέκτες είναι εδώ και η κατώτερη είναι η ενεργειακή ζώνη, που δείχνει πώς μπορούμε να τα βγάζουμε οτιδήποτε έχουμε επιθυμίες ή πλάνα ή σκοπούς, πώς μπορούμε να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Η ισορροπία, η ανισορροπία στις τρεις αυτές ζώνες μας δείχνει αρκετά πράγματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ, στον κύριο Μαυρογιάννη, έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πρωτίστως εγκεφαλικό, ιδίως στις ανώτερες ζώνες, βλέπουμε υπάρχει ανάπτυξη. Η μεσαία του ζώνη όμως εδώ πέρα, όπως βλέπουμε στο προφίλ και όλες που είναι πιο εύγλωτα φαίνεται, είναι λίγο πιο συσταλμένη και προς τα μέσα. Έχει κοντή δηλαδή η μύτη, φαίνεται τα ρουθούνια του προς τα έξω. Όλο αυτό δείχνει ότι εκεί υπάρχει, μπορούσε να πει κανείς, κάποια συναισθηματική ανοριμότητα σε αντίθεση με το καλό εγκεφαλικό στοιχείο που έχει και σε ύψος και σε πλάτος, που δείχνει και ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη, αλλά και πρακτικότητα. Και το κατώτερο κομμάτι, το ενεργειακό, η υλοποίηση, είναι απλά υποστηρικτική. Τώρα μπορούμε να δούμε στα επιμέρους χαρακτηριστικά εδώ πέρα ή μπορούμε να πάμε μπρος-πίσω λίγο στον άλλον υποψήφιο να δούμε διαφορές. Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο θεωρητικά είναι πιο ισορροπημένο στις τρεις ζώνες. Βλέπουμε δηλαδή και η ανώτερη η εγκεφαλική και η μεσαία η συναισθηματική, η θυμική, η επικοινωνιακή και η κατώτερη η ενεργειακή. Έχουν πιο πολύ ισορροπία και σε ύψος και σε πλάτος. Πάλι κυριαρχεί βέβαια λίγο η μεσαία ζώνη από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Έχει έντονες επιθυμίες, έχει ανάγκη να εφαρμόζει τις επιθυμίες του και τα πάθη. Το βλέπουμε και στη μύτη που υπάρχει ένταση, που έχει η μύτη πιο πολύ συμβολίζει το εγώ μας και κατά πόσο το σθένος και έχει πιο πολύ σημασία να υλοποιούμε τις επιθυμίες μας. Το βλέπουμε και σε αυτές τις φωτογραφίες εδώ πέρα, αλλά και στο προφίλ. Το προφίλ έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στο αμφάς βλέπουμε ποιοτικά τι υπάρχει στο πρόσωπο. Στο προφίλ βλέπουμε πώς αυτό εκφράζεται προς τα έξω. Υπάρχει ανάπτυξη λοιπόν και στη μεσαία ζώνη του προφίλ και έχουν μια ισορροπία όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάλι η ανώτερη ζώνη του κύριου Χριστοδουλίδη εδώ πέρα είναι αναπτυγμένη στο πάνω μέρος. Στο πάνω μέρος της ανώτερης ζώνης του μετώπου βλέπουμε την υποσυνείδητη φαντασία. Και εδώ πέρα κάτω είναι τα υπερόφρια τόξα που δείχνουν την παρατήρηση. Έχουμε πιο πολύ ένα άτομο το οποίο σκέφτεται αρκετά πριν πάρει μια απόφαση. Εγκεφαλικά ο τρόπος που λειτουργεί, που εισπράττει, πώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι άμεσα με το που βλέπει κάτι, παίρνει γρήγορα αποφάσεις. Αλλά από την άλλη υπάρχει ισορροπία και στο ζωικό κομμάτι, στο ενστικτόδες, το οποίο είναι αρκετά αναπτυγμένο, υπάρχει πυγμή, υπάρχει μυϊκότητα στο πηγούνι. Να κάνω μια παρένθεση να πω ότι η σκελετική δομή δείχνει τις βαθύτερες τάσεις και η μυώδης και σαρκώδης δομή δείχνει, αν θέλετε, το δυναμισμό των χαρακτηριστικών αυτών. Και όταν υπάρχει δηλαδή μυϊκότητα στο πηγούνι και τα λοιπά, δείχνει ότι υπάρχει ένα πάθος, ένας τρόπος, αν θέλετε, που μπορούμε να τα
να βγαίνουν αυτά και να υλοποιούνται πιο δυναμικά προς τα έξω. Δεν είναι μόνο κάτι στατικό, κάτι ναι. κληρονομημένο. Να σε ρωτήσω τώρα, αν θα μπορούσαμε, γιατί η ανάλυση σου είναι προφανώς πάρα πολύ λεπτομερής, αν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τρεις χαρακτηρισμούς για τον καθένα με βάση τη δική σου ανάλυση, ποιοι θα ήταν αυτοί? Τρεις χαρακτηρισμοί. Τρία συμπεράσματα για τον καθένα με βάση τη δική σου είναι ανάλυση. Είναι λίγο δύσκολο μια προσωπικότητα με τρεις χαρακτηρισμούς να είναι λίγο σαν και αυτό που λέμε thumbs up, thumbs down. Ναι, ναι. Είναι μια προσωπικότητα. Είναι δύο διαφορετικές διάσουσες προσωπικότητες και οι μορφολογίες τους είναι διαφορετικές. Εδώ υπάρχει πιο πολύ ισορροπία στα περισσότερα χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε ανάπτυξη των νοητικών δυνάμεων, αλλά στα συναισθηματικά κομμάτια υπάρχει ένας παρορμητισμός, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τόσο πολύ έλεγχος του νοητικού, ενώ εδώ υπάρχει μια πιο πολύ ισορροπία σε όλους αυτούς τους τομείς. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Είναι θέμα ότι η κάθε ιδιοσυγκρασία είναι διαφορετική. Ωραία. Πώς λειτουργούν τώρα αυτά στον άνθρωπο? Εγώ είμαι ψηφοφόρος και έχω μπροστά μου τους δύο υποψήφιους, τους οποίους τους βλέπω να μιλάνε, να τοποθετούνται, να γελάνε. Συνήθως όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και τώρα σε ένα debate, ξέρω εγώ. Ναι. Αποφασίζουμε με βάση αυτόν τον οποίο συμπαθούμε πιο πολύ. Γιατί τον συμπαθούμε? Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι και να κλείσεις τον ήχο στην τηλεόραση, ακούνε και λένε «Α, αυτός θέλω να έχει δίκιο», οπότε φτιάχνει τις ιστορίες γιατί τον συμπαθεί. Αλλά γιατί τον συμπαθεί κάποιον ή δεν τον συμπαθεί? Μπορεί να του ταιριάζει, να του μοιάζει ή να είναι κάτι που θέλει να φτάσει. Τις περισσότερες φορές έχει να κάνει αυτό με το συνδυασμό της λεκτικής επικοινωνίας και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Δηλαδή αυτά που λέμε, οι λέξεις και τα νοήματα τα οποία αποδίδουμε και θέλουμε να μεταφέρουμε, σε σχέση με τις μικροεκφράσεις του προσώπου και τις χειρονομίες μας. Διότι η φυσιογνωμική κοιτάει τις βαθύτερες τάσεις και προδιαθέσεις. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σύστημα που λέγονται οι μικροεκφράσεις, που τις είχε... αν θέλετε, αναλύσει και τις είχε αναπτύξει ο Πολ Έκμαν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, που είναι συσπάσεις των μυών που γίνονται κλάσματα δευτερολέπτου πριν εκφράσουμε κάτι λεκτικά. Μάλιστα. Και όταν λοιπόν έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, δηλαδή τα μηνύματα που θέλουμε να πούμε, αυτά που λέμε λεκτικά με τις μικροεκφράσεις μας, εκεί λέμε ότι τον άλλον δεν τον πιστεύω, διότι ισχύει πάντα η εξολεκτική, η υποσυνείδητη επικοινωνία. Αυτό είναι που είναι πάντα πολύ πιο ισχυρό. Υπάρχει τρόπος να το δουλέψει κάποιος αυτό, δηλαδή να προπονηθεί σε αυτό που μόλις περιέγραψες? Φυσικά, ναι. Και οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί το κάνουν. Και φυσικά άλλος το έχει πιο πολύ σε φυσική μορφή, αλλά και με προπόνηση γίνεται. Μάλιστα. Αν και είναι απλά τα πράγματα, αν πραγματικά επικοινωνούμε αυτά τα οποία πιστεύουμε κατά βάθος και το ζούμε αυτό το πράγμα το οποίο επικοινωνούμε, βγαίνει πιο δυνατό, πιο φυσικό, πιο πραγματικό. Διότι πολλές φορές μπορεί κάποιος ο οποίος είναι σε κατάσταση στρες να λέει κάτι το οποίο το πιστεύει, αλλά επειδή έχει στρες να βγαίνουν άλλα στοιχεία και να μην αποδίδει το μήνυμα όπως πρέπει. Δεν σημαίνει ότι ψεύδεται ή λέει κάτι άλλο. Η ηλικία παίζει ρόλο σε αυτό? Δηλαδή, όσο προχωράει έλεγα. Ο χρόνος, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου αλλοιώνονται. Είναι φυσιολογικό. Το γύρας ούγα έρχεται μόνο. Ναι. Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά αλλάζουν, αλλά εγώ κοιτάζω ότι η δομή, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, δεν κοιτάμε τώρα τις ρητίδες ή πράγματα. Μπορούμε να δούμε κάποιες ρητίδες εισαγωγικά. Για παράδειγμα τώρα, ο κύριος Χριστοδουλίδης εδώ πέρα. Ναι. Έχει έντονη αυτή εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι ρητίδα ηλικίας. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, αυλάκωση, η οποία συμβαίνει χρόνια. Είναι ένας μυς ο οποίος εξασκείται με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός του. Αυτό δείχνει αίσθηση υπευθυνότητας, δείχνει, αν θέλετε, επιμονή στο στόχο, έχει προσήλωση με το επαγγελματικό του καθήκον, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε τέτοιο. Ή αν θέλετε εδώ πέρα που κάνει κάποιες εκφράσεις που βλέπουμε αυτές τις γραμμές, ναι. τις οριζόντιες. Ναι, ναι, ναι. Αυτές πάλι δεν είναι ρητίδες από τον ήλιο οτιδήποτε. Είναι πάλι ο τρόπος που οι μυς
του μετόπου. Δηλαδή, άλλοι θα δείτε έχουν ευθείες γραμμές εδώ, άλλοι έχουν σπασμένες γραμμές. Για πείτε μας και κάτι για τον κύριο Μαυρογιάννη, αντίστοιχο, για να καταλάβουμε και τις αντιστοιχίες και τις διαφορές του. Οι γραμμές εδώ πέρα, αν θέλετε, αυτές οι οποίες είναι εδώ πέρα, ναι, και αυτές δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την... δηλαδή, άλλες είναι αυτές που είναι από τον ήλιο. Σωστά, από... σωστά. Και άλλες είναι οι οποίες είναι μυϊκής προελεύσεως. Δώστε μας και λίγο έτσι μια... πείτε μας και ένα χαρακτηριστικό του άλλου υποψήφιου, του κύριου Μαυρογιάννη. Βεβαίως, προσπαθήστε να τον βρούμε δύο λεπτά. Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, τα οποία είναι και προϊόν όλης του ζωής, που έπαιρνε τις εκφράσεις. Έτσι αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Ας πούμε, εδώ πέρα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Βλέπουμε το λακάκι στο πηγούνι που έχει εδώ πέρα ο κύριος Μαυρογιάννης. Ναι. Αυτό τι γίνεται. Έχουμε έντονη μυϊκότητα στο πηγούνι και το λακάκι στη μέση είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που πάλι παθιάζονται με το αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Του ενδιαφέροντος του. Δηλαδή είναι και δείχνει και καλλιτεχνική τάση αυτό. Πάλι βλέπουμε μια γραμμή εδώ πέρα η οποία έχει σχέση πάλι με τη μυολογία. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα ανώτερη ζώνη ανεπτυγμένη ο κύριος Μαυρογιάννης και οι ζώνες στα πλάγια εδώ πέρα, πέρα από τα υπερόφρια τόξα, στα πλάγια εδώ στους κροτάφους έχει ανάπτυξη, δείχνει ας πούμε και ίσως και με μουσική και με οικονομικά ανεπτυγμένο, έχει βαθιά τοποθετημένα μάτια. Στη μύτη του είναι το διαφορετικό, βλέπουμε, ενώ είναι αναλυτικός, δηλαδή βλέπουμε το μεσαίο τμήμα της μύτης που κατεβαίνει κάτω από τα ρουθούνια. Τα ρουθούνια του είναι ορατά ακόμα και από την ευθεία, που συνήθως δεν φαίνονται. Ναι. Τα ρουθούνια συμβολίζουν, αν θέλετε, τον δυναμισμό του συναισθηματικού μας κόσμου. Αν το δείτε και βιολογικά, όταν αναπνέουμε, θέλουμε πιο πολύ οξυγόνο να πάρουμε, διαστέλλουμε τα ρουθούνια μας. Όταν είμαστε σε διέγερση, διαστέλλουμε. Από εκεί γίνεται η αναπνοή. Από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο ζούμε έντονα τα συναισθήματά μας και πόση σημασία έχει για μας το συναισθηματικό κομμάτι. Όταν λοιπόν είναι μονίμως διασταλμένα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συσσαγωγικά λίγο ακόρεστες επιθυμίες και δεν τις ελέγχει και πάντα θέλει κάτι λίγο παραπάνω. Και ενώ υπάρχει ανάλυση, υπάρχει όλο αυτό, το κομμάτι του συναισθηματικού κατά κάποιο τρόπο καθορίζει την συμπεριφορά. Αρκετά, γιατί έχει μεγάλη σημασία μέσα στο άτομο αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Καταρχάς, είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τον αέρα. Αγαπητέ Εύανς, έχω εδώ στο στούντιο, ήρθαν τώρα, ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη συζήτηση, αλλά να τις καλωσορίσουμε. Δύο εκλεκτές κυρίες, η Μαριλένα Ευαγγέλου, από το επιτελείο του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη. Βέβαια. Καλό και η Αλεξάνδρα Ταλίδου είναι από το επιτελείο του κύριου Μαυρογιάννη. Γεια σας, κύριε Εύανς. Γεια σας, κύριε Εύανς. Θα ήταν ωραία να μας αναλύσετε και εμάς. Ναι, αυτό σκεφτόμουν και όλοι εγώ. Όλοι μπήκαμε στον πειρασμό, Αλεξάνδρα, όλοι. Μπήκαμε στον πειρασμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει ο κύριος Εύανς. Το πολλές φορές και εγώ ασχολούμαι λίγο, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέροντο. Πώς τα ακούτε αυτά που λέει για τους υποψηφίους σας? Εγώ πάντως βρήκα χαρακτηριστικά σε μένα από αυτά, ναι, που λέει ο κύριος Εύανς. Χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι θα χαρακτηρίζω τις ρητίδες μου. Ναι. Πραγματικά αυτό προσήλωση. Περίμενε, όπα, μην μπλέκεσαι. Εδώ μιλάει για άλλες ρητίδες, όχι για αυτές που λες εσύ. Οι ίδιες είναι. Εδώ δεν είπατε, κύριε Εύανς? Ναι, ανάμεσα στα μάτια. Ναι, λοιπόν, εγώ δεν σχόλιο έχω καλή οπτική επαφή, δυστυχώς το Zoom. Ναι, Skype, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπορεί ο κύριος Εύανς να κάνει μια περίληψη, τι είπε για τον καθένα, εικόνα, για να μπορούμε να σχολιάσουμε? Μιλάμε μισή ώρα, κυρία Ταλίδου. Μια δύσκολο, μικρή περίληψη. Τέσσερις λέξεις για τον καθένα που θα μπορούσε να πει. Το ζητάνε και οι κυρίες, το ζήτησα και εγώ πριν. Τέσσερις λέξεις. Μια μικρή σύνοψη για να πάρουμε και το σχόλιο των επιτελείων, Εύανς. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καλή οπτική. Δεν σας βλέπω. Σας βλέπω πολύ μικρούς. Καταλάβατε. Ναι, αλλά δεν πειράζει για τους. Για τους υποψήφιους. Μια άλλη φορά μπορούμε να το κάνουμε. Όχι, τους υποψήφιους πες. Πώς σας φαίνεται αυτή η μέθοδος, κυρία Ταλίδου? Κοιτάξτε, έχει ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να αντιληφθούν χαρακτήρες μέσω αυτής της μεθόδου. Είναι ενδιαφέρουσα. Τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Σίγουρα είναι. Ναι, ναι. Να μας πει δύο λόγια για τους υποψήφιους, συνοψίζοντας για να πάρουμε και τα σχόλια, Εύαν. Ναι, ωραία, πείτε μου, θέλετε. Μια γενική σύνοψη, λίγα δευτερόλεπτα για τον καθένα, σύμφωνα με την ανάλυση σου. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αντιπροσωπευτικοί. Ωραία. Λοιπόν. Συμπερασματικά όμως, συμπερασματικά. Ναι, συμπερασματικά, και σας λέω πάλι, είναι λίγο δύσκολο και επίφοβο να σε δύο
λόγια να πούμε κάτι για κάθε προσωπικότητα. Ναι. Είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις. Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πιο οστεώδες, του κύριου Χρυστοδουλίδη, έτσι. Το οποίο είναι πιο οστεώδες, υπάρχει πιο πολύ ένταση, νευρική ενέργεια στο πρόσωπο αυτό. Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι περισσότερο, είναι και το εγκεφαλικό το κομμάτι, αλλά είναι και τα πάθη τα οποία εμπλέκονται, έχουν σημασία μέσα στην προσωπικότητα του ατόμου. Θα έλεγα ότι είναι πιο ισορροπημένο γενικότερα το πρόσωπο αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα του κύριου Χρυστοδουλίδη. Εδώ έχουμε έντονες εντάσεις και εξάρσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι και το εγκεφαλικό και το συναισθηματικό, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πάνω και κάτω. Είναι πιο πολύ κυματοειδές και το βλέπουμε και στο στόμα του. Το βλέπουμε. Εδώ είναι οι γωνίες, είναι πιο ευθείες. Ναι. Σημαίνει περισσότερο έλεγχος και ένταση. Μάλιστα. Η ένταση πάντα είναι, υπάρχει το θετικό και το αρνητικό, αλλά υπάρχει πιο πολύ ένταση είτε στην συμπεριφορά, είτε στον τρόπο σκέψεως. Υπάρχει συσσωρευμένη ένταση και ενέργεια. Και εδώ υπάρχει καλή ανάλυση, υπάρχουν αρκετά δυνατά στοιχεία εδώ, αλλά και με ένα φλερ πιο συναισθηματικό, πιο πάθος και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ναι, ένα μικρό σχόλιο από την κάθε κυρία για να προχωρήσουμε. Πάντως, όντως ο κύριος Χρυστοδουλίδης είναι άνθρωπος της ισορροπίας. δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αποτυπώνεται και στα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά πράγματι είναι ένας άνθρωπος που κρατάει ισορροπίες, είναι ένας άνθρωπος της ισορροπίας, είναι ένας άνθρωπος που δεν χάνει την ψυχραιμία του εύκολα, είπατε για έλεγχο. Και δεν ξέρω αν η ένταση που περιγράφεται αφορά στην προσήλωση, αλλά πάντως είναι ένας εξαιρετικά προσιλωμένος στα καθήκοντα του και στο στόχο του άνθρωπος, με ισορροπία. Είστε σε έναν... Το βρήκε, νομίζω, ναι. αν έτσι ερμηνεύεται αυτά που είπε, έτσι ερμηνεύονται. Ναι. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 πράγματα που έχει πει ο κύριος Εβάν. Στην καλή ανάλυση, είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον κύριο Μαυρογιάννη, δηλαδή θα αναλύσει πάρα πολύ καλά μια κατάσταση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, το ότι λέει ο κύριος Εβάνς ότι έχει έντονα συναισθήματα, συμφωνώ μαζί του, ότι ο Ανδρέας ο Μαυρογιάννης παθιάζεται με αυτό που κάνει. Δηλαδή, δίνει όλη του τη ζωή και ξέρετε, το χαρακτηρίζει ένα ρητό που λέει «Βρες κάτι, χαράξου δηλαδή πάνω στο βράχο, με ένταση και μετά σβήσου με ταπεινότητα». Μάλιστα. Δηλαδή, θα δώσει όλον τον εαυτό του σε αυτό που κάνει για να γίνει όσο καλύτερο μπορεί και μετά θα αποχωρήσει και αυτόν το χαρακτηρίζει. Είναι ένας άνθρωπος που δεν επιδιώκει ούτε την προβολή, είναι χαμηλών τόνων, αλλά όταν κάνει κάτι είναι παθιασμένος. Ναι. Και συμφωνώ με αυτό. Άρα το βρήκε και αυτό. Έχει βρει ότι ο κύριος Μαυρογιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι κάνει το κάνει με πάθος. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πες μας και το μυστικό ενός φυσιογνωμιστή, Εβάν, για να σε αποδεσμεύσουμε. Να υπάρχει παρατήρηση, να είσαι αυτό που λέμε με λευκό χαρτί, clean slate, να μην προσπαθούμε όπως όλα τα πράγματα βασικά να προβάλλουμε τα δικά μας θέματα στους άλλους και να είσαι όσο πιο πολύ δεκτικός. Βέβαια, εδώ μιλάμε, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, δεν είναι κάτι το οποίο ο άλλος αποδιέστησε. Ασφαλώς. Αυτό το σπούδασες εσύ για να το κάνεις. Πέρα από την πρακτική εξάσκηση. Ξεκίνησα με βάση, το έχω μελετήσει. Υπάρχει μεθοδολογία της μορφοψυχολογίας και της φυσιογνωμικής. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται και πάντα μιλάμε για ότι αυτές είναι ενδείξεις, είναι τάσεις και προδιαθέσεις. Ναι, ναι. Θέλει αρκετή ανάλυση για να μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα. Οπότε δεν είναι στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε μέσα μας και εναπόκειται σε εμάς αν θα καλλιεργήσουμε τα θετικά μας χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Ή θα αφήσουμε στοιχεία άλλα τα οποία δεν μας βοηθούν να κυριαρχήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση και τα σκίτσα. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Ευχαριστούμε. Ενδιαφέρον. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Καλή καλό σήμερα. Υπόλοιπο. Γεια χαρά. Εβάν Γεωργουλάκης, κυρίες μου. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Δείτε πώς αποτυπώνεται. Και αυτό που μας είπε στην αρχή, νομίζω το αξιοποίησαν οι υποψήφοι σας στο έπακρο, είναι ότι όταν βλέπω κάποιον σε ένα debate ή σε μια δημόσια εικόνα και τον συμπαθώ, γιατί έχει κάποια πηγαία χαρακτηριστικά συμπάθειας, ψάχνω να βρω πού έχει δίκιο για να στηριχτώ πάνω του. Και θέλω να έχει δίκιο. Ναι, είναι αλήθεια.
Ναι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Θέλουμε να ανήκουμε. Δηλαδή, στη ψυχολογία, το ανθρώπινο είδος πάντα αισθάνεται ότι πρέπει να ανήκει. Πρέπει να είναι κάπου. Άρα, εκείνο που θα συμπαθήσει θα του αναδείξει και τα καλά του. Δηλαδή, όταν συμπαθούμε κάποιον πολύ, να ξέρετε ότι επικεντρωνόμαστε στα καλά και βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Και είναι αυτό που παθαίνουν οι ερωτευμένοι συνήθως. Α, για πες. Στο πρώτο στάδιο, όταν είναι πολύ ερωτευμένοι, ναι, όλα τα.